Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Δύο σχεδόν χρόνια μετά το πάγωμα στην κατασκευή ενός μεγάλου αιωλικού πάρκου, οι υποψήφοι επενδυτές επιστρέφουν, επιδιώκοντας εκ νέου, την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την κατασκευή του. Πρόκειται για το αιωλικό πάρκο ισχύος 44 ΜΒ και τα συνοδά έργα στη θέση κήπο στα όρια των δημοτικών ενωτήτων Αγίου Δημητρίου, Ανογίου, Κατσαναχωρίων, Ξηροβουνίου και Βλακερνών. Θα καλύπτει δηλαδή περιοχές των Δήμων Δοδόνη, Ζηρού, Βορείων, Τζουμέρκων και Αρταίων. Επίσης, για λίγο κράτησαν και οι δεσμεύσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και η απόφαση του να βάλει τέλος στα σχέδια για πλωτό φωτοβολταϊκό στη λίμνη Πουρναρίου. Και αυτό γιατί το έργο επιστρέφει με την εκ νέου γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το θέμα απασχόλησε την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων με ομόφωνες και πάλι αρνητικές αποφάσεις, ενώ σχεδιάζεται και η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με νόμο και σφραγίδα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρου Σκυλακάκη, η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την εγκατάσταση των πλωτών φωτοβολταϊκών. Στην Ήπειρο, ο δρόμος άνοιξε με την υποβολή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για πλωτό έργο στη λίμνη Πουρναρίου, κάτι που είχε επιχειρηθεί και προτετραετίας, αλλά τότε σκόνταψε στο ίδιο το καθεστώς προστασίας της λίμνης. Το θέμα αυτό απασχόλησε την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, όπου έγινε συζήτηση και εκφράστηκε εκ νέου η καθολική αντίδραση στο έργο, αλλά θα επανέλθουν, όπως είπαν, μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση της μελέτης που απαρτίζεται από 600 σελίδες. Παράλληλα, τονίστηκε πως Δήμος και φορείς θα πρέπει να προετοιμαστούν ακόμη και για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού τα έργα αυτά προωθούνται με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται. Επιπλέον, πριν από 11 χρόνια, είχε εξασφαλιστεί αδειοδότηση αιωλικού πάρκου που επρόκειτο να κατασκευαστεί στα όρια των Δήμων Άρτα, Ζηρού και Βορείων Τζουμέρκων. Δεν προχώρησε ωστόσο τότε, όμως ποτέ δεν είναι αργά, διότι με μία τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης επανέρχεται. Αρχικά προβλεπόταν η τοποθέτηση 43 ανεμογεννητριών. Τώρα προβλέπονται 9, αλλά πολύ μεγαλύτερες αφού η συνολική ισχύ παραμένει στα 36 ΜΒ. Οι τοπικοί φορείς δεν καλούνται να γνωμοδοτήσουν, όμως και για αυτό το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων αποφάσισε να πει όχι. Ναι, το πρώτο θέμα... Αναπτύξτε κύριε Δήμαρχε το θέμα. Είναι όσον αφορά μία μελέτη για αιωλικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Κούρτα, Σκλάβη, Λεπτοκαριά και Κακοδιάβατο. Έτσι είναι ο τίτλος, το διαβάζω λίγο για να ακουστεί. Είναι μία μελέτη. Είχε πάρει αρχικά προέγκριση πριν 11 χρόνια, η οποία δεν αξιοποιήθηκε. Είχε τοποθέτηση 43 ανεμογεννητριών σε εκείνη την περιοχή. Είναι μία περιοχή στα σύνορα του Δήμου Αρταίων, του Δήμου Ζηρού και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Είχε 43 ανεμογεννήτριες με δυναμική κάθε μία 800 κιλοβάτ, συνολικό 34,40 μεγαβάτ και γίνεται μία τροποποίηση. Οι 43 γίνονται 9 ανεμογεννήτριες, αλλά πολύ μεγαλύτερες. Η κάθε μία έχει 4 μεγαβάτ, άρα γίνεται 9, η μελέτη 9 ανεμογεννητριών μεγάλων, 4 ΜΒ κάθε μία με συνολική 36 ΜΒ ισχύ. Αυτή η τροποποίηση προφανώς δεν είναι υποχρεωτική να περάσει πάλι από διαβούλευση, να περάσει από έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου και Περιφερειακού Συμβουλίου. Και κατευθείαν έχει υποβληθεί για αδειοδότηση στις αρχές, οι οποίες είναι οι αποκεντρωμένοι στην ουσία και μία διεύθυνση περιβάλλοντος του Υπουργείου, νομίζω, αδειοδοτήσεων. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μία κινητοποίηση και από τις αδελφότητες εκεί και από τις τοπικές κοινότητες και εμείς θέλουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, διότι όπως διαβάζετε λίγο και στις εισηγήσεις, παρόλο που δεν ζητάνε τη γνωμοδότηση, είναι καλό σε περιπτώσεις οποίες διαφωνούμε να αποστείλουμε εμπεριστατωμένες, τεκμηριωμένες απόψεις, αντιρρήσεις, αποδόμησης,
της προσαξιολόγησης μελέτης προς την αδειοδοτούσα αρχή και τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες πριν την έγκριση της μελέτης, έτσι ώστε τα επιχειρήματα αυτά να μπορούν με μεγαλύτερη δικονομική ασφάλεια να τα προβάλλουμε ενώπιον του ΣΤΕ. Άρα ζητάνε μία στήριξη, αν και εμείς διαφωνούμε, ξαναλέω, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, παρόλο που δεν έχω την απόφαση, το 11 ίσως πέρασε θετικά από το Δημοτικό Συμβούλιο η αρχική μελέτη. Με κάποιο αστεράκι μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω την πληροφορία ότι πέρασε θετικά το 11 το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό το λόγο και μετά από τις εισηγήσεις και τις προτάσεις και των δύο ομοσπονδιών, νομίζω είναι συνδεμένοι και οι πρόεδροι να πάρουν το λόγο, ίσως γνωρίζουν περισσότερο να μας ενημερώσουν. Προτείνουμε να πάρουμε καταρχήν μία αρνητική εμείς απόφαση. Σας έχει δοθεί και μία φωτοτυπία κάποιων εισηγήσεων. Για κάποιους λόγους που φαίνεται στην εισήγηση. Καταρχάς υπάρχουν δύο έργα και προμηνύεται και ένα τρίτο με συνολικό αριθμό πολύ μεγαλύτερο σε αυτόν. Άρα υπάρχει ήδη αρχικά μια κατάτμιση και ο αρχικός κίνδυνος είναι ότι ξεκινώντας να υλοποιηθεί ένα έργο και βάζοντας κάποιες ανεμογεννήτριες θα υπάρχει μια επεκτατική πολιτική σε εισαγωγικά όλων αυτών των εταιριών πάνω στο... σε αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων. Δεύτερον, εδώ η χώρα έχει καλύψει τις ενεργειακές δεσμεύσεις σε ΑΠΕ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 35 και αυτό κατ' επέκταση ισχύει και για την Ήπειρο, δηλαδή και σαν Ήπειρο, όχι μόνο σαν Άρτα, που ούτως ή άλλως το έχουμε καλύψει σε μεγάλο βαθμό και με τα δύο τα φράγματα, χωρίς κυρίως να έχουμε κάποιο ανταποδοτικού χαρακτήρα και κάποιο όφελος για τους δημότες, αλλά και σαν Ήπειρο το έχουμε καλύψει αυτό το κομμάτι που μας αντιστοιχεί όσον αφορά το ενεργειακό όφελος ή την εξοικονόμηση της ενέργειας, γιατί έχουμε κάποιες δεσμεύσεις και σαν χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σημειώσω εδώ ότι θα πρέπει να υπάρξει, πιστεύω, και ένας σχεδιασμός από ολόκληρη την χώρα όσον αφορά την ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Δηλαδή δεν μπορεί μία περιοχή να χαρακτηριστεί σαν να είναι γεμάτη, τέλος πάντων, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάποιοι να μην προσφέρει καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Η περιοχή που αναπτύσσεται στα δύο αυτά έργα βρίσκεται κατά μήκος της κορυφογραμμής του ορεινού όγκου Ξηροβουνίου και επηρεάζει τις λεκάνες απορρόφησης του Αράχθου και του Λούρου ποταμού. Και στις δύο πλαγιές υπάρχουν επιφανειακά υδατορέματα που απορρέουν στους δύο ποταμούς. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της ευρύτερης περιοχής σε μεγάλο ποσοστό αποτελούνται από ασβεστόλιθο που είναι υδροπερατή. Κάθε παρέμβαση επιφανειακή αλλά κυρίως υπόγεια επηρεάζει άμεσα ποσοτικά και ποιοτικά τον υδροφόρο ορίζοντα με απρόσμενες συνέπειες. Τέλος να πω ότι υπάρχουν και οι κτηνοτρόφοι που είναι αντίθετοι στην εγκατάσταση και λειτουργία ανεμογεννητριών στο Ξηροβούνι καθώς θίγονται οικονομικά. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα βαίνει συνεχώς αυξανόμενη τελευταία χρόνια, κάτι που αγνοεί η συγκεκριμένη μελέτη. Σε κάθε περίπτωση, με βάση κάποια στοιχεία που πρέπει να υποστηρίξουμε, θεωρώ ότι πρέπει καταρχάς να πάρουμε μία αρνητική απόφαση όσον αφορά αυτή τη μελέτη, να βοηθήσουμε στην προσπάθεια για αντιρρήσεις και κοινοποίηση στις αρχές που είναι υπεύθυνες για την αδειοδότηση αυτών, χωρίς, κλείνοντας, να πω ότι είμαστε αντίθετοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε αρνητικοί στο να γίνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απλώς θα πρέπει να γίνουν με κάποιον κανόνα, θα πρέπει να γίνουν με κάποια διαβούλευση με τα τοπικά συμβούλια, θα πρέπει να γίνουν με κάποιους όρους και σίγουρα σε κάθε περίπτωση να είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί μια επιβαρημένη περιοχή να μην έχει καθόλου ανταποδοτικό χαρακτήρα σε όλο αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλες και όλους που παρευρίσκονται απόψε, είτε ιντερνετικά είτε με παρουσία.
Και βεβαίως η παρουσία, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Δήμαρχε. Την ιδιότητά σας παρακαλώ. Είμαι ο Χρήστος Κατζόγιας από τη Δαφνοτή, είμαι δημότης του Δήμου Αρταίων και είμαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζουμεριωτών. Ευχαριστούμε πολύ. Που έχει μέλη όλους τους τζουμεριώτικους συλλόγους αδελφότητες που εδρεύουν στην Αττική. Ευχαριστούμε πολύ, συνεχίστε. Ωραία. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για την πολύ πολύ ενημερωτική εισήγησή του. Δεν θα σας φάω χρόνο, διότι ο Δήμαρχος, αν πω τα ίδια, θα επαναληφθώ. Έχουμε καλυφθεί πλήρως. Εγώ θέλω να σας πω, οπωσδήποτε αφορά όχι μόνο στο κτηνοτρόφο, όχι μόνο, αλλά και στο τουριστικό μέρος των περιοχών έξω από το Μητροπολιτικό Δήμο, δηλαδή την Άρτα. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί ο περιπατητής, εμείς καυχόμαστε για την περιοχή μας, ότι είναι φύση χωρίς παρέμβαση, και έχει επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Είναι και αυτός ένας λόγος. Πώς θα πάει ο περιπατητής να ανέβει στο Ξεροβούνι ή για τις διάφορες δράσεις που γίνονται όταν θα γίνει αυτό που ανέλησε ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως. Εγώ, να μην σας απασχολώ πολύ, ο Ανδρέας Ζανίκας, που είναι εξοδοτημένος από την Ομοσπονδία για τα συγκεκριμένα θέματα, θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ θα ήθελα να πω για τις ενέργειες που κάναμε, ότι αμέσως κινητοποιηθήκαμε μόλις αντιληφθήκαμε αυτή την ιστορία και απευθυνθήκαμε σε δικηγορικό γραφείο και μετά από απέτηση των μελών μας, των συλλόγων δηλαδή των τζουμεριώτικων, απευθυνθήκαμε στους Δήμους. Στους Δήμους δηλαδή που αφορά το θέμα, δηλαδή το Δήμο Αρταίων, το Δήμο Ζηρού και το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Και οι τρεις Δήμοι, από ό,τι έχω συζητήσει, ο κύριος Βαΐτσης μας υποσχέθηκε, γιατί στο δικηγορικό γραφείο απαιτούνται, για να κάνουμε κάποια προσφυγή αρχικά τώρα, απαιτείται ένα σοβαρό ποσό για μας, για τους συλλόγους, το οποίο πλέον οι σύλλογοι φυτοζωούμε και δεν έχουμε οικονομικές δυνατότητες τέτοιες. Άρα λοιπόν και κατά πέτυση των μελών μας απευθυνθήκαμε στους Δήμους. Θα θέλαμε λοιπόν να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή με το οικονομικό μέρος. Από εκεί και πέρα σε όλα θα είμαστε μαζί, θα συμπορευτούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Κατζόγη, για τον σεβασμό στον χρόνο. Ο κύριος Ζανίκας. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους παρευρισκόμενους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και όλους τους υπόλοιπους τοπικούς προέδρους. Παρακαλώ την ιδιότητά σας, κύριε Ζανίκα, αν έχετε την καλοσύνη. Εγώ είμαι μέλος στο ΔΣ της Ομοσπονδίας Τζουμεριωτών. Έχω αναλάβει τα τελευταία χρόνια τη μελέτη τέτοιων ζητημάτων και την έρευνα για διάφορα τέτοια θέματα ΑΠΕ που έχουν η περιοχή μας στα Τζουμέρκα. Και είμαι και μέλος στο ΔΣ του Εξοραϊστικού Συλλόγου Σκούπας η Αγία Μαρίνα. Επισκέπτομαι συχνά, είμαι συχνά στο χωριό, είμαι συχνά στην περιοχή της Άρτας. Μας απασχολεί η περιοχή αυτή. Βιώνουμε μια εξαντλητική πίεση αιτήσεων εταιριών μικρών ή μεγάλων για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρίς πραγματικά να υπάρχει ένας ορθολογικός σχεδιασμός ούτε από την κεντρική διοίκηση, ούτε να επιτρέπει στους δήμους ή στις περιφέρειες να κάνουν από μόνες τους έναν σχεδιασμό. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει όμως με βεβαιότητα είναι ότι άλλα έργα τέτοια ΑΠΕ δεν χρειάζεται η χώρα. Έχουμε καλύψει τους στόχους και όμως οι άδειες από τη ΡΑΕ δίνονται με πολύ γρήγορο και πολλαπλασιαστικό ρυθμό. Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, για να μην σας κουράζω, αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι το 2020 τον Ιούλιο ο κύριος Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος τα πράγματα, παρουσία του Δημάρχου κ. Σεντελέ και του Περιφερειάρχη κ. Καχρημάνη, σε συζήτηση για θέματα ΑΠΕ, επειδή υπήρχε ένα ζήτημα με αιωλικό από το Περιστέρι του Μετσόβου μέχρι και το Δήμο Βορείου Τζουμέρκων, δεσμεύτηκε με δήλωση του που είναι καταγεγραμμένη στις εφημερίδες της εποχής και έχω αποθηκεύσει και τις ιστοσελίδες, μάλιστα την ηχό της Άρτας, το σχετικό άρθρο. Δεσμεύτηκε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να καταστρέφουμε κάτι
για να δημιουργήσουμε κάτι άλλο σε βουνά τέτοιας ομορφιάς. Και ο Περιφερειάρχης τον Ιανουάριο του 2021 με υπόμνημά του, αφού δεσμεύτηκε στη συζήτηση αυτή με τον Πρωθυπουργό, υπέβαλε υπόμνημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας πάνω από τα 1.200 μέτρα στην Ήπειρο να μην αδειοδοτούνται αιωλικά πάρκα και άλλες μορφές ΑΠΕ, και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι οτιδήποτε γίνεται πάνω από τα 1.200 μέτρα να γίνεται μόνο με τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτή είναι μια εξέλιξη, μια πρόοδος που νομοθετικά ακόμα δεν θεσμοθετήθηκε, και αυτό γιατί καθυστερεί η ανανέωση του ειδικού, του περιφερειακού σχεδίου χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που χρήζει ανανέωσης. Και αναμένουμε εκεί να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν για τα απάτητα βουνά και για τέτοιες προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τις περιφέρειες της χώρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζανίκα. Δύο πράγματα τώρα, γιατί δεν ξεπερνάει η ώρα, θα κουράσουμε. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, το έχουμε ξανακουβεντιάσει, νομίζω, τα τελευταία 5 χρόνια 3 φορές παρόμοιες περιπτώσεις και σε σχέση με ανεμογεννήτριες και με φωτοβολταϊκά, παλιά και με εξορίξεις κτλ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν ήταν πολύ εξειδικευμένη και επιπλουτισμένη τελείως η εισήγηση που έγινε και ο κύριος Ζανίκας και ο κύριος Γκατζόγιας. Να είμαστε τώρα και λίγο καθαροί. Φαίνεται ξεκάθαρα δηλαδή, πώς το λένε. Αυτό που ονομάζουμε πράσινη ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πραγματικά είναι, πώς το λένε, πώς μια σειρά επιχειρηματική όμολη θα βγάλουν πολλά περισσότερα κέρδη, χωρίς βέβαια, δεν κουβεντιάζουμε καν το ανταποδοτικό, χωρίς βέβαια να παίρνουν υπόψη και τον κόσμο που κατοικεί εκεί πέρα. Δηλαδή και ο ίδιος ο νόμος. Η ΡΑΕ νομίζω έχει δώσει 12-13 άδειες στο νόμο Άρτας, μπορεί και πολύ παραπάνω, θα ξέρουν καλύτερα σε σχέση δηλαδή με τέτοια έργα, ανεξαρτήτως ποια δημοτικά συμβούλια, ποιοι τοπικοί φορείς. Δηλαδή είχε γίνει ένας χαμός πριν 3 χρόνια στην Καμπή σε σχέση με το βουνό πάνω από την Καμπή, στο Ξηροβούνι, για φωτοβολταϊκά που είχε έρθει και η εταιρεία, οι μάνατζερ να μας τα πούν πόσο ωραία είναι. Δεύτερον, σε 2 χρόνια, 3 δεν ξέρω, αύριο, οι μελέτες που θα έρχονται θα είναι και όλες πολύ καλές. Θα μας λένε σε λίγο ότι είμαστε και χαζοί που δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, οι μελέτες με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Νομίζω πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είδαμε καμία προκοπή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως αυτοί θέλουν να τις βάλουν, γιατί ενέργεια χρειαζόμαστε και ενέργεια φτηνή για το λαό χρειαζόμαστε και για να μπορεί να δουλέψει ο λαός. Αλλά σκεφτείτε με όλα αυτά τα έργα, άμα δείτε τους λογαριασμούς εδώ και 7 χρόνια, 10, τι γράφει πίσω? ΑΠΕ δεν γράφει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πληρώνουμε και τώρα μας έχουν τα χρωματιστά τιμολόγια, τι μας έχουν μεθαύριο και τι μας ετοιμάζουν ακόμα να πληρώσουν. Άρα δεν γίνεται κανένα έργο για το όφελος του λαού. Να σκεφτείτε, εγώ είχα διαβάσει μια μελέτη πρόπερση, δεν θυμάμαι τι ήταν. Λέει ότι οι ανεμογεννήτριες είναι πολύ πιο αποδοτικές όταν γίνονται στη θάλασσα. Δηλαδή στην επιφάνεια της θάλασσας, και καμιά, είναι πολύ, δηλαδή πολύ χειρότερο το να γίνονται πάνω στα βουνά μας. Όχι τα δικά μας, στην Ελλάδα. Δηλαδή καταλαβαίνετε, δεν πάνε, εκτός από το ότι έχει αέρα, δεν επηρεάζει και τα λοιπά, αλλά θέλω να πω δεν πάνε να επενδύσουν. Γιατί έχουν και αυτοί κόστος και έρχονται εδώ. Θέλω να πω, και δεν έρχεται κανένας να επενδύσει χωρίς να βγάλει κέρδος, ούτε να δώσει στους δήμους, ούτε στις τοπικές κοινωνίες κτλ. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι, σήμερα στεκόμαστε, ομόφωνα είναι η απόφαση σήμερα. Χαίρομαι και που η δημοτική αρχή, τέλος πάντων, πλειοψηφία είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Να ενισχύσουμε και οικονομικά και με άλλες πλευρές αυνομική υπηρεσία και να είμαστε σίγουροι και έτοιμοι ότι, δεν ξέρω, σε 3 μήνες, σε 4, τέτοια θέματα θα τα ξανακουβεντιάζουμε, θα τα ξανακουβεντιάζουμε. Καθαρά να πούμε όχι. Και πώς το λένε, να βγάλουμε και συμπεράσματα. Και εδώ που υπάρχει το πουρνάρι, ένα πουρνάρι, δύο, πόσο έχει βοηθηθεί, δεν το ξαναβάζω το θέμα. Το έχουμε ξαναπεί που θα μας έδινα και φτηνό ρεύμα για τον αρτινό λαό και πάει λέγοντας. Δηλαδή πλέον και τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο. Στην πλάτη του λαού για να βγάλουν περισσότερα κέρδη συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είδατε, να είχα 1, 2, 3, 4, 5 παιδιά, η Ντρακάτα, άλλες αντίστοιχες τέτοιες εταιρείες, ηλέκτρο και πάει λέγοντας που κάνουν τέτοιες επενδύσεις. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Καλώνη. Η κυρία Μπελογιάννη για τρίλεπτο. Λοιπόν, καταρχήν, ο κύριος Ζανίκας νομίζω ότι στον χρόνο που είχε τα είπε όλα. Και ίσως να είναι καλύτερα να τα λέει η Ομοσπονδία Τζουμεριωτών, γιατί εμείς τα έχουμε πει εδώ πολλές φορές και πριν ένα μήνα είχα κάνει ερώτηση γι' αυτό, για το Ξηροβούνι, για τα αιωλικά, αν θυμάστε, Δήμαρχε,
και αντιμετωπιζόμαστε κάπως διαφορετικά, επειδή είμαστε και στην Ελλάσσονα αντιπολίτευση, στο τέλος. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η πραγματικότητα είναι αυτή. Αυτό είναι ένα τεράστιο φαραωνικό έργο, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, που ξεκινάει από τον αμότοπο και πάει όπως πάει η αιώνια δεξιά. Αν επιτρέψουμε αυτό το πράγμα να συμβεί, θα είναι τραγικό για την ανάπτυξη του τόπου. Τραγικό. Άρα, κανονικά, θα πρέπει να υιοθετήσουμε όλο το πλαίσιο που βάζει η Ομοσπονδία Τζουμεριωτών, όλο έτσι όπως είναι. Και να το βάλουμε στην απόφαση, γιατί θα έπρεπε να έχει έρθει με εισήγηση, αφού το συζητάμε, των υπηρεσιών εδώ. Αφού λοιπόν δεν έχει έρθει, γιατί μόνο τις εισηγήσεις της Ομοσπονδίας μας δώσατε. Εμείς προτείνουμε να υιοθετηθεί όλο το πλαίσιο έτσι όπως το έχει η Ομοσπονδία, γιατί καλύπτει όλο το εύρος, και το περιβαλλοντικό και το οικονομοτεχνικό, και το ότι πάνε και σπάνε τα μεγάλα φαραωνικά έργα σε πολύ μικρά, γιατί είναι άλλοι οι όροι που παίρνεις έγκριση για μικρά έργα στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άλλοι οι όροι που παίρνεις έγκριση αν καταθέσεις ένα, ότι εξαγοράζουν οι μεγάλες εταιρείες τις μικρές, και να το παλέψουμε με όσο περισσότερη δύναμη μπορούμε, για να μην γίνει το κομμάτι αυτό όπως είναι το κομμάτι πάνω από την Αμφιλοχία, όπως είναι το κομμάτι πλησιάζοντας τη γέφυρα στο Ρίο. Και δεν είναι μόνο αυτά, Δήμαρχε. Αυτά όλα έχουν δίπλα, όλα έχουν δίπλα σταθμούς για να μπορούν να παίρνουν το ρεύμα. Εγώ αυτό που θα προτείνω, Πρόεδρε, είναι να πάρουμε καταρχήν μια αρνητική απόφαση κατά της τροποποίησης συγκεκριμένης μελέτης, να υιοθετήσουμε και να γράψουμε και στο αποφασιστικό τα αίτια και τους λόγους, τέλος πάντων, τεκμηριωμένα που εισηγήθηκε και η αδελφότητα εδώ, ο σύλλογος, και να αποφασίσουμε και τον ορισμό δικηγόρου για απόψεις, αντιρρήσεις προς την αδειοδοτούσα αρχή, η οποία θα γίνει προφανώς από τη Δημοτική Επιτροπή. Για να μην κουράσουμε, να πάρουμε και για το πλωτό, μία αρνητική στην τροποποίηση της μελέτης. Στην ουσία το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ το 21, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε πάρει ομόφωνη αρνητική, έχουμε τα αίτια. Απλώς τώρα να πάρουμε άλλη μία επί της τροποποίησης, γιατί είναι τροποποιημένη η μελέτη. Συμφωνώ, αλλά ας πάρουμε να υπάρχει, αν θέλετε, την, έτσι, όχι ομόφωνα, ας πάρουμε να υπάρχει, τα αίτια τα έχουμε, τους λόγους, να μην... Άρα... Να πω λίγο, Δήμαρχε, ένα λεπτό. Κοιτάξτε, επειδή μέσα το έγγραφο λέει ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση σε όλο το εύρος, τοπικά συμβούλια, δημοτικά συμβούλια να έχουν, τα οποία πρέπει να τα καταθέσετε δηλαδή, μέχρι 22 Απριλίου πρέπει να τα καταθέσετε online, όπως καταθέτουν όλες οι υπηρεσίες. Αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, αποφάσεις τοπικών συμβουλίων, αποφάσεις τοπικών κοινοτήτων και φορέων. Εγώ λέω ότι σήμερα για το πουρνάρι, αυτό που μπορούμε να πάρουμε, γιατί και την προηγούμενη φορά η απόφαση ήταν ομόφωνη μεν, αλλά βεβαιασμένη, δεν είχε γίνει διάλογος. Το θέμα στο πουρνάρι, καταρχήν, το έχει αναπτύξει πλήρως ο Σύλλογος Φίλων Πουρναρίου. Είναι εδώ η Σοφία, η Αναγνωστάκη, η οποία είχε, ο Σύλλογος είχε πάει και στην ΠΕΔ, είχε πάρει συγκεκριμένη, τα λέω λάθος, όχι, είχε πάρει συγκεκριμένη από την ΠΕΔ δέσμευση για το πώς, ας πούμε, θα αναπτυχθεί το πουρνάρι. Είναι λέω ότι πρέπει να γίνει συζήτηση σοβαρή. Αυτό που θα μπορούμε να πάρουμε σήμερα είναι ότι δεσμεύεται ο Δήμος να κάνει πλήρη διαβούλευση. Ευχαριστούμε πολύ την, λέω εγώ, την κυρία Ας πούμε ότι είμαστε αρνητικοί, αλλά... Όπως θέλετε, απλώς θεωρώ ότι έχει ήδη πολυσυζητηθεί και την προηγούμενη φορά. Υπάρχει απόφαση, στην απόφαση 15 του 22, υπάρχει απόφαση ομόφωνη από το τοπικό συμβούλιο, από όλα τα τοπικά συμβούλια,
αρτέων Βλαχερνών, Γραμμενίτσας, Κορφοβουνίου, Πιστιανών, Ρουδαυγή από όλο το 22. Υπάρχει διαβούλευση, υπάρχουν όλες αυτές οι αιτιολογικές και γι' αυτό είπα, αν θέλετε να πατήσουμε στις ήδη υπάρχουσες, υπάρχει το 22. Επειδή υπάρχουν όλες αυτές, εγώ, Σοφία, ναι, Μίλα, μπορεί να μας βοηθήσεις, πάρε ένα μικρόφωνο, καλά είναι να ακουστεί, Σοφία, γι' αυτό, αλλά όπως θέλετε, ούτως ή άλλως, πάνω εκεί θα πατήσουμε στις υπάρχουσες αποφάσεις. Επειδή έχει γίνει τροποποίηση της μελέτης και η μελέτη καινούργια είναι 600 σελίδες και δεν έχουμε προλάβει ακόμα να την επεξεργαστούμε, έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Επίσης, το φράγμα πουρναρίου μιλάτε. Για τα πλωτά φωτοβολταϊκά. Ακριβώς. Επίσης, αυτές τις μέρες κατατίθεται νέα νομοθεσία για τα πλωτά φωτοβολταϊκά στις λίμνες. Την προηγούμενη φορά είχαμε πάρει αρνητική απόφαση, αλλά ο ίδιος ο νόμος δεν προέβλεπε την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών σε λίμνες. Οπότε τώρα θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και θα πρέπει να το αντικρούσουμε και νομικά και να αποδομήσουμε και τη μελέτη την περιβαλλοντική με επιχειρήματα. Δεν θα είναι τόσο απλό. Θεωρώ ότι πρέπει να μας δώσετε λίγο χρόνο και να το επεξεργαστούμε και εμείς και σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία του Δήμου να το δούμε πιο καλά, γιατί έχουμε περιθώριο μέχρι τις 24 Απριλίου να υποβάλουμε τις αισθάσεις μας. Οπότε να είμαστε και, γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί να πάμε και στο ΣΤΕ να το αντικρούσουμε. Δηλαδή τα δεδομένα τώρα είναι πιο δύσκολα από ό,τι ήταν την πρώτη φορά. Στο ΣΤΕ θα πάμε σε τελικό στάδιο, φαντάζομαι. Έτσι, από τη στιγμή αν αλλάξει ο νόμος και θέλει καινούργιες αποφάσεις αρνητικές πάνω στην τέτοια, έχει ανακοινωθεί, έχει βγει το νομοσχέδιο, αλλά στον αέρα. Ωραία. Και πρέπει να θεωρώ... Η πρότασή σας πρέπει να καταλάβουμε. Η πρότασή μας είναι να το επεξεργαστούμε και να πάρουμε σε δεύτερη φάση, ναι, δεύτερη φάση. Και να έρθει στο επόμενο συμβούλιο ως θέμα είναι στις με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Τροποποιημένη. Πρόεδρε, γιατί και αυτό είναι, ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Σίγουρα, δεν λοιπόν, οπότε πλέον αποφασίζουμε ως προς το ένα σκέλος, ως προς το θέμα των ανεμογεννητριών, ανεμογεννήτριες, ομόφωνα. Πέρασε αυτό, ομόφωνα. Ναι. Αυτό. Και μόνο αυτό. Ναι, μόνο αυτό. Το φωτοβολταϊκό, ναι, θα το επαναφέρουμε. Θα μπορούσαμε, συγγνώμη λίγο, θα μπορούσαμε να πάρουμε καταρχήν την προηγούμενη απόφαση ότι εμείς διαφωνούμε πλήρως στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου και ας έρθει η ειδική συνεδρίαση. Δεν είναι κακό αυτό. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Αλλά πρέπει να έχει ένα επιχείρημα. Ναι, εντάξει. Ωραία, ωραία, ωραία. Μια απόφαση αρνητική με την προϋπόθεση να για τα πλωτά. Με την τροποποίηση του νόμου και τοπικών. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουν και απόφαση στα τοπικά συμβούλια πάλι τα ίδια. Πάλι αρνητική απόφαση, αφού θα επεξεργαστούν, όπως είπε και η κυρία Σοφία. Και μετά να πάρουν και εμείς απόφαση. Συνελήφθησαν χθες στην Άρτα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας δύο άτομα για υπόθεση οπαδικής βίας. Ειδικότερα πρόκειται για ημεδαπό και ανήλικο ημεδαπό που κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού, απόπειρα παράνομης βίας, σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του ανηλίκου για παραμέληση της αποπτίας του. Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε χθες το απόγευμα στην Άρτα, οι κατηγορούμενοι, εφορτούμενοι από οπαδικά κίνητρα, εξύβρισαν και απείλησαν ημεδαπό, προκαλώντας του παράλληλα εκδορές στο λαιμό με τα χέρια. Ύστερα από αναζητήσεις, οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν διαδοχικά σε περιοχές της Άρτας και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Άρτας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Όπου δεις ελωμάς, μπες. Φαγητό Τάλ 2,75. Λούρπακ Σόφτ, μείον 30%. Παπαδοπούλου Φρυγανιές και Κρίσπις, μείον 30%. Μούβιτ Μπάρες Πρωτεΐνης, μείον 50%. Ελωμάς Τόνι, 2x160, 2,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε μπούτι κοτόπουλου συνεταιρισμού Νοπό μόνο 3,19 το κιλό. Φέτα βοσκοπούλα μόνο 9,78 το κιλό. Μίσκο ζυμαρικά νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 79 λεπτά. Ρόγιαλ τορτίγες μόνο 1,49. Μακεδονικό ταχίνι και φυστικό βούτυρο 35% φθηνότερα. Ελωμάς χαρτί κουζίνας 800 γραμμαρίων μόνο 2,49. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Εδώ στην καρδιά της Ηπείρου. Σε ένα κόσμο που η γαστρονομία συναντά την παράδοση, γεννιέται ένας θρύλος. Κασκαβάλι Πίνδου, το έφι ποτηρί που ταξίδευε με τα άλογα από τις κορυφές της Πίνδου στα πέρατα του κόσμου. Σήμερα, χάρη στις συντονισμένες πρωτοβουλίες της περιφέρειας Ηπείρου, το Κασκαβάλι παράγεται ξανά στον τόπο του. Με την ίδια αυθεντική διαδικασία, διαχειρός καράλι. Ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα με τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και πιστοποιείται σύντομα ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Επιλεγμένα εστιατόρια της περιοχής μας αγκαλιάζουν ήδη με αγάπη το κασκαβάλι Πίνδου. Το χρησιμοποιούν σε πολλές πρωτότυπες συνταγές μοναδικής γαστρονομίας για να μας χαρίσουν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες. Κασκαβάλι Πίνδου. Γεύση που ξυπνάει μνήμες. Ταξιδεύει την ψυχή και αγγίζει την καρδιά. Κασκαβάλι Πίνδου. Διαχειρός καράλι. Η επιγραφή μιας επιχείρησης είναι η υπογραφή της. Γι' αυτό και οι επιγραφές 555 εφαρμόζουν σε όλη την Ήπειρο και όχι μόνο τις πιο εξελιγμένες τακτικές για να φαίνεσαι παντού. Για επιγραφές, μεταλλικά γράμματα, κάλυψη οχημάτων, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικά μπάνερ και έντυπα, αλλά και ειδικές κατασκευές, επιγραφές 555. Εδώ και 45 χρόνια. Έκτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, όπισθεν πράκτικερ και στην ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ Φεβρουαρίου 167 στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 94 501, αλλά και στο επιγραφές 555.gr. Αντιπαράθεση ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, και του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Τσιάρα, με φόντο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμος οφείλει να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για το υλικό που έχει συλλεγεί μετά την επιβολή σε βάρος του του μέτρου άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών του. Μη νόμιμη και αντισυνταγματική είναι, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η νομοθετική διάταξη του 2021, βάσει της οποίας αρνήθηκε η ΑΔΑΕ να δώσει πληροφορίες στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, και πρώην Ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του. Με την απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, θεωρείται ανίσχυρη η απόρριψη από την ΑΔΑΕ το Σεπτέμβρη του 2022 της προσφυγής του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Για το λόγο αυτό κρίνει ότι πρέπει να ακυρωθεί η σχετική απορριπτική πράξη. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη Βουλή των Ελλήνων, όχι για τους λόγους που νομίζετε. Σήμερα, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποδεικνύεται ότι είναι μια μέρα συμβολική, μια μέρα που θα γραφτεί στην ιστορία της πατρίδας μας, ως τη μέρα της νίκης του κράτους δικαίου απέναντι στο παρακράτος των υποκλοπών της Νέας Δημοκρατίας. Του παρακράτους των υποκλοπών που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Του παρακράτους των υποκλοπών που κάνατε ό,τι μπορείτε και συνεχίζετε να κάνετε για να το συγκαλύψετε. Διότι έχετε βαρύτατες ποινικές ευθύνες. Σήμερα λοιπόν το πρωί η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
για να καλύψει το παρακράτος των υποκλοπών. Το νόμο του κύριου Τσιάρα. Το νόμο που απαγόρευε την ενημέρωση των θυμάτων όσων είχαν παρακολουθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, η ΑΔΑΕ καλείται να με ενημερώσει άμεσα, θεσμικά, νόμιμα, όπως έπρεπε από την αρχή. Γι' αυτό ενημερώνω το ελληνικό λαό ότι τη Δευτέρα το πρωί θα συναντήσω τον κύριο Ράμο στα γραφεία της ΑΔΑΕ για τις νόμιμες διαδικασίες ενημέρωσης, όπως λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι όμως και μία μέρα γελιοποίησης των συκοφαντών. Των συκοφαντών της Νέας Δημοκρατίας που μου έλεγαν για μήνες «Γιατί δεν πας να ενημερωθείς στο αυτή από τον κύριο Γεραπετρίτη? Γιατί? Γιατί κάτι φοβάσαι? Γιατί κάτι έχεις κάνει?» Αυτά λέγατε στα κανάλια, στα social media, θέλοντας να εμφανίσετε το θύμα έως θήτη, ότι κάτι κρύβω. Και σας απαντούσα, δεν πάω γιατί είμαι δημοκράτης και σέβομαι τον νόμο. Αλλά είναι και μία απάντηση προς τους συκοφάντες του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα προς τον πρόεδρό του, τον κύριο Κασελάκη, που είχε το θράσος να πει ότι δεν έκανε όσα θα έπρεπε νομικά και γι' αυτό είμαι εκβιαζόμενος. Έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω ως ένας πολίτης που σέβεται το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών και δεν θέλει καμία ειδική μεταχείριση, όπως έχουν μάθει οι πολιτικές και οι οικονομικές ελίτ της πατρίδας μας. Έχω μια άλλη διαδρομή, όσο και αν προσπαθείτε να τη σπηλώσετε, γιατί αυτό θέλατε να πετύχετε. Οι συκοφαντίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είχαν στόχο να πλήξουν την πολιτική μου διαδρομή και την αξιοπρέπεια. Σήμερα οι συκοφάντες γελιοποιήθηκαν. Σήμερα είναι η πρώτη μεγάλη ήττα του παρακράτους των υποκλοπών και μια πρώτη μεγάλη νίκη του κράτους δικαίου. Αποδεικνύεται με την απόφαση αυτή, που είναι και ήττα προσωπική του Πρωθυπουργού, γιατί ο ίδιος έδωσε το πράσινο φως να φτιαχτεί ένας αντισυνταγματικός νόμος που στόχο είχε να κρύψει, να συγκαλύψει τις πομπές του ίδιου και του κύριου Δημητριάδη. Σήμερα λοιπόν το κράτος δικαίου που υπονομεύσατε για να συγκαλύψετε τις ευθύνες σας, σας απάντησε. Σήμερα απεδείχθη περίτρανα ότι όποιος κινείται θεσμικά δεν είναι ευάλωτος, αλλά είναι ισχυρός. Με φώτο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ξέσπασε αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τσιάρας υπογράμισε. Ακούσαμε να μεταφέρει την είδηση ότι ένα κομμάτι του νόμου του 2021 κρίθηκε αντισυνταγματικό και αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα η ΑΔΑΕ να κρίνει την υπόθεση από εδώ και πέρα. Αυτό που αξίζει τον κόπο να έχει κανείς υπόψη του είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία σε ένα επόμενο χρονικό διάστημα φρόντισε να θωρακίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα που αφορά στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων με τον 5002 του 2022. Και ήταν εκεί που μπήκε και το φίλτρο για τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτή η απόφαση είναι ιστορική. Και για μένα όχι μόνο ένα νομικό νόημα, έχει ένα πολιτικό μήνυμα. Ως εδώ κύριε Μητσοτάκη με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Γιατί κανονική ευρωπαϊκή χώρα είμαστε με αγώνα, με θυσία και με κόπο. Εσείς δεν είστε κανονική ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Όχι à la carte, όποτε μας αρέσει η δικαιοσύνη είναι καλή και όποτε δεν μας αρέσει η δικαιοσύνη χειραγωγείται από την κυβέρνηση. Βεβαίως, εφόσον υπάρχει αυτή η απόφαση και με δεδομένο ότι η ίδια η κυβέρνηση έρχεται να νομοθετήσει επί ενός πεδίου άναρχου, είναι ένα θέμα που αποδεικνύει και το σοβαρό της ενδιαφέρον αλλά και την προσήλωσή της στο κράτος δικαίου. Είναι και μία απάντηση
προς τους συκοφάντες του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα προς τον πρόεδρό του, τον κύριο Κασελάκη, που είχε το θράσος να πει ότι δεν έκανε όσα θα έπρεπε νομικά και γι' αυτό είμαι εκβιαζόμενος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, επεσήμανε κόλαφος για τη Νέα Δημοκρατία η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χρειάζεται μονομέτωπος αγώνας κατά των υποκλοπών της καταπάτησης των αρχών του κράτους δικαίου, των πρακτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Να ζητήσουν και οι υπουργοί που παρακολουθούνταν να ενημερωθούν για τους λόγους που παρακολουθούνταν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ένας κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα μείνει προσιλωμένος στο μονομέτωπο αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Πλήρης δικαίωση ελληνικής λύσης σε σχέση με τις συνεχείς παραβιάσεις του Συντάγματος, η υπόθεση των υποκλοπών και η απόφαση του ΣΤΕ. Από την υποδιεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Βορείου Ελλάδας διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν συστηματικά απάτες με υπολογιστή. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 16 ατόμων, μεταξύ των οποίων τα 4 βασικά μέλη της οργάνωσης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπολογίζεται σε περισσότερα από 315.000 ευρώ. Από την υποδιεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Βορείου Ελλάδας διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με υπολογιστή, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 4 24χρονων μεδαπών, μέλος της οργάνωσης καθώς και 12 ακόμα ατόμων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση. Απάτη με υπολογιστή, τετελεσμένης και σε απόπειρα παράνομη απόκτηση άλλων μέσω πληρωμής. Αποδοχή και διάθεση παρανόμως αποκτηθέντων, άλλων μέσω πληρωμής, πλαστογραφία, πιστοποιητικών, υφαπαργή ψευδούς βεβαίωσης, παραβίαση του απορρίτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και πληροφορική συνομιλία. Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα κατά εξακολούθηση καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Προηγήθηκε η καταγγελία σύμφωνα με την οποία δράστες, αφού απέκτησαν πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής ή banking ιδιώτη, διέπραξαν απάτη με υπολογιστή σε βάρος του, πραγματοποιώντας μη εξουσιοδοτημένες τραπεζικές συναλλαγές. Ακολούθησε εμπεριστατωμένη και συνδυαστική αστυνομική έρευνα που έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων καθώς και χρήση ειδικών ανακριτικών μεθόδων διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από το Μάιο του 2022 συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτικούς ρόλους με σκοπό την τέλεση απατών και απατών με υπολογιστή αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος μέσω της νομιμοποίησης των εσόδων από την κλιματική τους δραστηριότητα. Τα 4 μέλη της οργάνωσης αποτελούσαν το σταθερό πυρήνα της, ενώ η δράση τους εκτινόταν σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι ίδιοι αναλάβαναν το σχεδιασμό και τη διάπραξη των εγκληματικών πράξεων, ενώ οι προπαρασκευαστικές πράξεις τελούνταν στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικό των μελών της οργάνωσης είναι ότι είχαν αναπτύξει μεγάλη εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη χρήση του διαδικτύου και των διάφορων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, καθώς και με τον τρόπο λειτουργίας των παρόχων υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, των τραπεζικών ιδρυμάτων, των Ιδρυμάτων Ηλεκτρικού Χρήματος, των Ανταλλακτηρίων Κρυπτονομισμάτων και των Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα 12 άτομα παρήχαν συνδρομή κατά διαστήματα ως συνεργοί και εναλλάσσονταν ανάλογα με τις ανάγκες των εγκληματικών σχεδίων της οργάνωσης, λαμβάνοντας αμοιβή που είχε προσυμφωνηθεί. Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν την παρακάτω μεθοδολογία. Μέλος της οργάνωσης αναζητούσε και αγόρεσε στο βαθύ και στο σκοτεινό διαδίκτυο ψηφιακά αρχεία με διαπιστευτήρια πρόσβασης αλλά συναφείς κρίσιμες πληροφορίες, άλλα μέσα πληρωμής και γενικότερα προσωπικά δεδομένα ανυποψίαστων πολιτών τα οποία είχαν νωρίτερα υποκλαπεί. Έχοντας πρόσβαση στα ανωτέρα δεδομένα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μπορούσαν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικής τραπεζικής, σε υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης, σε ψηφιακές υπηρεσίες παρόχων κινητής τηλεφωνίας και σε λογαριασμούς χρηστών σε εφαρμογές επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης.
Στη συνέχεια παρέκαμπταν τη δικλίδα ασφαλείας, ασφάλεια ταυτότητας δύο παραγόντων, σε επίπεδο τελικού χρήστη επιλέγοντας τον προσφορότερο τρόπο, ο οποίος συνεχώς μεταβαλλόταν και προσαρμοζόταν στις τρέχουσες συνθήκες και στα τυχόν μέτρα ή αναβαθμίσεις των διαδικασιών και μέσων ασφάλειας του εκάστοτε παρόχου ή πλατφόρμας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τέλος, έχοντας πρόσβαση στα διαπιστευτήρια πρόσβασης και στους κωδικούς, ήταν σε θέση να εγκρίνουν την πραγματοποίηση πλήθους μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής με σκοπό τον προορισμό των διαθέσιμων χρηματικών ποσών που βρισκόταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούσαν ενέργειες όπως έκδοση, φόρτωση και χρέωση νέας εικονικής προπληρωμένης κάρτας, σύνδεση υφιστάμενων καρτών με υπηρεσίες άειλης πληρωμής, πραγματοποίηση συναλλαγών μεταφοράς αξίας όπως εμβάσματα σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς και ηλεκτρονικές αγορές ανέπαφων συναλλαγών με χρήση υφιστάμενης κάρτας. Μάλιστα, στις περιπτώσεις που τα χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς των θυμάτων ήταν περιορισμένα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, έχοντας ήδη πρόσβαση σε πλήθος προσωπικών δεδομένων και ιδίως στους κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης, προέβαιναν στην υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων μέσω των ανάλογων ψηφιακών εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό καταχώριζαν αυξημένα εισοδήματα έτους και αφού λάβανα επικυρωποιημένα εκαθαριστικά, τα αναρτούσαν στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Έτσι καθιστούσαν τα θύματα δικαιούχους γρήγορων καταναλωτικών δανείων, τα οποία και τα εκταμείευαν. Επιπλέον μέλος της οργάνωσης αναλάβανε να στρατολογεί συστηματικά έναντι αμοιβής νέα άτομα, τα οποία κατόπιν υποδείξεων έκαναν χρήση είτε των προσωπικών των στοιχείων και εγγράφων ταυτοποίησης, τον οποίο στην συνέχεια δήλωνε κλοπή σε αστυνομικές υπηρεσίες, είτε πλαστών ή νοθευμένων εγγράφων που προμηθευόταν ή καταρτούσε για το σκοπό αυτό η εγκληματική οργάνωση, αποτελώντας τους μεταφορείς χρημάτων. Μάλιστα, τα μέλη της οργάνωσης για να δυσχεραίνουν την έβρεση της ροής των χρημάτων αποπειράθηκαν ή πέτυχαν να δημιουργήσουν λογαριασμούς σε ιδρύματα ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε αντανακτήρια κρυπτονομισμάτων και σε στοιχηματικές εταιρείες και πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες μεταφορές των χρηματικών ποσών που αποκόμισαν από την εγκληματική τους δράση, κάνοντας εκτεταμένη χρήση κρυπτονομισμάτων. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται σε 26 περιπτώσεις απατών μη υπολογιστή ή απόπειρες αγορές υποκλοπές διαπιστευτηρίων πρόσβασης ηλεκτρονικής τραπεζικής 16 φυσικών προσώπων, εκ των οποίων τα δύο έχουν ταυτοποιηθεί και ως θύματα απάτης μη υπολογιστή. 19 περιπτώσεις κατάρτισης προμήθειας πλαστών ταυτοποιητικών εγγράφων, 28 περιπτώσεις χρήσης προμηθευμένων ή καταρτισμένων πλαστών νοθευμένων εγγράφων ή αντιγράφων γνησίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί για άλλους και 6 περιπτώσεις υφαπαργής, απόπειρας υφαπαργής ψευδούς βεβαίωσης από δημόσιες αρχές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ανέρχεται στα 315.000 ευρώ, ενώ οι ίδιοι αποπειράθηκαν να αποκομίσουν επιπλέον παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 40.000 ευρώ. Ωστόσο, η απατηλή οικονομική συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς είτε θεωρήθηκε ύποπτη ή αντιολογίστηκε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και στη συνέχεια παραγγέλθηκε κυρία ανάκριση, ενώ μετά την απολογία τους δύο από τους βασικούς κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος ο 10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2024, ο οποίος διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Μαθηματικών. Το θέμα του διαγωνισμού για το 2024 ήταν Μεσόγειος θάλασσα, πηγή ζωής και πολιτισμού. Από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομουάρτας συμμετείχαν το 7ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης και τα Δημοτικά Σχολεία Νεοχωρίου, Πέτα και Αγίων Αναργύρων. Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε φέτος ο 10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM, ο οποίος διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Μαθηματικών στις 30 και 31 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου. Το θέμα του διαγωνισμού για το 2024 ήταν το εξής: Μεσόγειος θάλασσα, πηγή ζωής και πολιτισμού.
Συμμετείχαν σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στην ελληνική επικράτεια. Για κάθε βαθμίδα υπήρχαν διαφορετικοί εκπαιδευτικοί στόχοι και ως εκ τούτου διαφορετικές διαγωνιστικές κατηγορίες και διαγωνιστικά κριτήρια. Οι ομάδες είχαν στη διάθεσή τους 6 μήνες για την προετοιμασία και την παρουσίαση των έργων τους. Από την πρωτοβαθμία εκπαίδευση Άρτα συμμετείχαν οι σχολικές μονάδες, το 7ο Δημοτικό Σχολείο, το 9ο Δημοτικό Σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου, το Δημοτικό Σχολείο Πέτα και το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων. Για το θέμα αυτό, στην κάμερα του RTV μίλησε η Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, κυρία Κλεοπάτρα Βασιλείου. Πρόκειται για τον 10ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEAM, ο οποίος διαγωνισμός αυτός διενεργείται κάθε χρόνο, συνήθως ξεκινάει από τα Γιάννενα. Φέτος έγινε η πρώτη φάση στα Ιωάννενα στις 3 Μαρτίου, όπου συμμετείχαν 5 σχολικές μονάδες, και στη συνέχεια έγινε το διήμερο του Πανελλήνιου που έγινε στο Taekwondo στην Αθήνα 30 και 31 Μαρτίου. Ο Πανελλήνιος αυτός διαγωνισμός έχει, φέτος είχε ως τίτλο τη Μεσόγειο Θάλασσα, η οποία θάλασσα είναι πηγή ζωής και πολιτισμού. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας διαγωνισμός που έχει διαφορετικές θεματικές ενότητες, γιατί αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οπότε πήραν μέρος σχολεία από διαφορετικές βαθμίδες που συμμετείχαν, όπως είπα, για πρώτη φορά στα Ιωάννινα. Ο διαγωνισμός διεξάγεται συνήθως στο Αρσάκιο, που είναι ιδιωτικής φύσεως σχολική μονάδα. Την διενεργεί το STEM Education, δηλαδή σχετίζεται η Άρτα με έναν τρόπο, θα μπορούσα να πω. Τα σχολεία που συμμετείχαν ήταν το 7ο Δημοτικό Σχολείο, το 9ο Δημοτικό Σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου του ΠΕΤΑ και των Αγίων Αναργύρων. Από αυτά τα 5 σχολεία στην πρώτη φάση προκρίθηκαν τα 4. Εκτός από το 7ο δηλαδή, τα 4 σχολεία προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση και πήγαν στην Αθήνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπου από εκεί είχαμε πάλι μια ωραία εξέλιξη που αφορούσε στο Δημοτικό Σχολείο ΠΕΤΑ, το οποίο προκρίθηκε στην πρώτη δωδεκάδα για την Μεσογειάδα, στην οποία δεν συμμετείχε τελικά. Και αυτό φαντάζομαι αφορά όχι μόνο το ότι είμαστε ένας υπαρχιακός νομός, αλλά και το ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι ούτε τα παιδιά ούτε οι εκπαιδευτικοί για αυτή την εξέλιξη, και επειδή το ταξίδι τους ήταν μονοήμερο, επανήλθαν ενώ θα μπορούσαν να συμμετέχουν την επόμενη μέρα στη Μεσογειάδα, που για πρώτη φορά γινόταν και αυτή στην Αθήνα. Οι σχολικές μονάδες παρουσίασαν τα έργα τους στην περιφέρεια Ηπείρου στις 3 Μαρτίου, στα Ιωάννινα, όπου και πέρασαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, όλα τα σχολεία εκτός το 7ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας. Στη συνέχεια, τα ανωτέρω σχολεία προκρίθηκαν στην επόμενη φάση και παρουσίασαν τα έργα τους στην Αθήνα στις 30 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο, και από αυτά προκρίθηκαν στη 12ο του Δημοτικού Σχολείου ΠΕΤΑ με δυνατότητα παρουσίασης του έργου του στη Μεσογειάδα στις 31 Μαρτίου. Η Μεσογειάδα φέτος για πρώτη φορά διενεργήθηκε στην Αθήνα την επόμενη μέρα, την οποία δυστυχώς το Δημοτικό Σχολείο ΠΕΤΑ δεν συμμετείχε. Το λόγο αυτό μας τον εξήγησε η κυρία Κλεοπάτρα Βασιλείου. Δηλαδή δεν συμμετείχαν από οικονομικούς λόγους ή πέρα από την γενικότερη προετοιμασία του όλου θέματος? Ο στόχος ήταν το ταξίδι να είναι μονοήμερο. Τα σχολεία αυτά συμμετέχουν συνήθως, οργανώνουν οι διευθυντές σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Επειδή είναι και μεγάλο ταξίδι, παίρνουν μέρος και τα παιδιά, οπότε συνήθως το κάνουν μονοήμερο. Σπάνια θα μείνουν στην Αθήνα 2 μέρες, οπότε δεν ήταν προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα. Βέβαια είναι μια ατυχία αυτή, γιατί η Μεσογειάδα διενεργήθηκε στην Αθήνα, οπότε το ότι συμμετείχε ένα σχολείο, προκρίθηκε μάλλον στην δωδεκάδα για να συμμετέχει στη Μεσογειάδα και να είναι και στην Αθήνα, ήταν μια πολύ ωραία εξέλιξη για μας, αλλά πιθανότατα το σχολείο δεν ήταν προετοιμασμένο, οπότε χάσαμε αυτή την ευκαιρία που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, και μας τιμάει ιδιαίτερα το ότι μια σχολική μονάδα, και μάλιστα από περιφερειακό σχολείο της πόλης, κατάφερε να βγει στις 12 και να συμμετέχει δηλαδή σε ένα διαγωνισμό με άλλες ομάδες διαφορετικών κρατών της Μεσογείου, που θα ήταν μια εκπληκτική εμπειρία για τα παιδιά, και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ που δεν καταφέραμε να συμμετέχουν. Από εκεί και έπειτα, κυρία Βασίλου, είπατε και στην αρχή ότι ο διαγωνισμός αυτός ξεκίνησε από τα Γιάννενα. Υπάρχει δηλαδή ενδεχόμενο
αυτόν τον διαγωνισμό, να τον δούμε και του χρόνου να τον φιλοξενεί η Άρτα. Θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να γίνει στην Άρτα του χρόνου διαγωνισμός αυτός, γιατί είμαστε ένας δημόσιος οργανισμός, έχουμε το δημόσιο σχολείο, υποστηρίζουμε το δημόσιο σχολείο και θέλουμε πραγματικά να δείξουμε, όπως δείξαμε και στο πρώτο επιστημονικό συνέδριο, γιατί και αυτό ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα, αν θέλετε, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ήθελα να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο, γιατί όπως λέω πάντα, όλοι μαζί μπορούμε και την όρεξη έχουμε και την οργάνωση διαθέτουμε και θεωρώ πως έχουμε και χώρους στις σχολικές μας μονάδες εις άξιους των ιδιωτικών σχολείων. Πάρα πολύ ωραία. Από εκεί και έπειτα θα κάνετε κάποιες δράσεις πάνω σε αυτό, θα υπάρχει κάποια επιβράβευση των μαθητών. Ναι, θα κάνουμε, δώσαμε ένα δελτίο τύπου ήδη στις εφημερίδες, γιατί πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι ένα περιφερειακό σχολείο της πόλης κατάφερε να μπει σε μια δωδεκάδα μεσογειάδας, οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό και επειδή θέλουμε να έχουμε διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας, δώσαμε ήδη ένα δελτίο τύπου, οπότε θα βραβευτούν οι μαθητές, θα κάνουμε μια τελετή μάλλον στη σχολική μονάδα, θα συνεννοηθούμε τώρα με τη Διευθύντρια και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε κάποιες μέρες τον πληροφορικό που ασχολήθηκε με όλα αυτά τα θέματα, τον κύριο Βαρελά, ο οποίος έδωσε μια διαφορετική διάσταση σε αυτόν τον διαγωνισμό φέτος, γιατί πραγματικά επειδή είναι και στο γραφείο κάποιες μέρες, συμμετείχαμε κι εμείς ως διεύθυνση, μπορώ να πω, που είμαστε λίγο πιο απομακρυσμένοι από τα σχολεία. Οπότε είναι ένα θέμα που το αγκαλιάζουμε πάρα πολύ, διότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα Εράσμους, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα στις 24 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Άρτης. Θα έχουμε το τελευταίο event που αφορά την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος του Ευρωπαϊκού, που ουσιαστικά η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Άρτας τι έκανε. Έφτιαξε μια πλατφόρμα σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος. Μέσα σε αυτήν θα υπάρχουν 90 διδακτικά σενάρια στο STEAM, όπου εδώ πέρα έχουμε μια προσέγγιση επιστημονικής φύσεως, θα μπορούσα να πω, και τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να έχει έτοιμα διδακτικά σενάρια που μπορεί να χρησιμοποιήσει στις δραστηριότητες των σχολικών μονάδων και διαθεματικά σε ό,τι αφορά τη ρομποτική. Οπότε, οποιαδήποτε δράση γίνεται, είτε σε πανελλήνιο επίπεδο, θέλω να πιστεύω και σε μεγαλύτερο και σε ευρύτερο πεδίο αργότερα, θεωρώ πως μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουμε ήδη κάνει δύο επιμορφώσεις σε συνεργασία με το Δήμο Αρταίων για τους εκπαιδευτικούς. Υπομορφώθηκαν 48 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Άρτας σε ό,τι αφορά το STEM, τη ρομποτική και το Scratch. Οπότε έχουμε, θεωρώ, ένα υπόβαθρο σε αυτόν τον τομέα, γι' αυτό και πάμε καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άρτα συμμετέχει σε τέτοιο διαγωνισμό. Να δώσουμε όμως συγχαρητήρια και στα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν στη ρομποτική, που ήταν αρκετά σχολεία από την περιοχή μας και το έχουν αγκαλιάσει αυτό. Θεωρώ πως στον επόμενο διαγωνισμό του χρόνου, στον 11ο, θα είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουν ακόμα περισσότερα σχολεία. Γιατί έχουμε και μια δραστηριότητα γενικώς ως νομός Άρτας, ως περιφερειακή ενότητα Άρτας. Τώρα, ας πούμε, συμμετέχουν στο συνέδριο κάποια σχολεία από την πόλη μας. Οπότε έχουν μια δραστηριότητα τα παιδιά και εκτός νομού, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Οι μαθητές καλούνταν αναομάδες μαζί με τον προπονητή τους να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ρομποτικά έργα, τεχνολογικές εφαρμογές και αυτοματισμούς σε σχέση με το περιβάλλον, την ιστορία και την ενέργεια της Μεσογείου. Θα ήθελα να τονίσω, επειδή εγώ ασχολούμαι με τη ρομποτική και γενικά ήρθα σε ένα νομό που βρήκα ρομποτάκια στα σχολεία, αρκετά ρομποτάκια kit ρομποτικής, 4 τουλάχιστον. Τα παιδιά μπορούν να τα δουλέψουν, μπορούν να χαρούν, μπορούν να προγραμματίσουν και μπορούν να συμμετέχουν, εννοείται, περισσότερα παιδάκια. Και εύχομαι με μεγαλύτερες επιτυχίες και την επόμενη χρονιά. Κάθε παιδί το βλέπει πολύ διασκεδαστικό. Μέσα από το παιχνίδι καταφέρνει να προγραμματίσει, να δει κάτι τρισδιάστατο και κάτι δυσδιάστατο στον υπολογιστή και να το χαρεί και να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα τα οποία το λέμε και στη ρομποτική. Πόσο σημαντική είναι η ρομποτική για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών? Η ρομποτική θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντική. Τα παιδιά μπαίνουν σε μια εμπειρία επιτυχιών και αποτυχιών. Αυτό, όπως τόνισα και πριν λίγο, είναι ότι βλέπουν κάτι στο τρισδιάστατο χώρο να κινείται. Άρα δεν μένουμε στον υπολογιστή και μπορούμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία συνήθως μας δίνουν σε διάφορους διαγωνισμούς, όπως έγινε και ο φετινός 10ος διαγωνισμός ρομποτικής στην Αθήνα. Με την εμπειρία που έχετε μέχρι στιγμής από τα παιδιά που έχετε και από τα σχολεία που έχετε επισκεφτεί εδώ στην Άρτα, στη ρομποτική, τι βλέπετε, θα ασχοληθούν και άλλοι, υπάρχει μια πολύ καλή βάση, θα χρειάζονται περισσότερα μέσα για να ασχοληθούν αυτά τα παιδιά? Τα μέσα ευτυχώς υπάρχουν εδώ στην Άρτα, από ό,τι είδα.
Αλλά ναι, η εξέλιξη της τεχνολογίας και της ρομποτικής είναι κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα κάθε νέα εξαρτήματα, αισθητήρες και, και υπολογιστές είναι απαραίτητα για να μπορούν να μπουν στην εκπαίδευση και να μπορέσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν το μέλλον. Η προσέλευση αλλά και το ζωηρό ενδιαφέρον των σχολικών μονάδων να ενημερωθούν και να πάρουν μέρος με τους μικρούς μαθητές σε αυτή τη δράση αποδεικνύει ότι η ρομποτική κερδίζει έδαφος στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης, όπου η γνώση κατακτιέται ευκολότερα, ταχύτερα και ουσιαστικότερα όταν συνδυάζεται με την παιγνιώδη μάθηση. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας. Ζάρα 69. Άρτα. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπω το καιρό στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος προβλέπω το καιρό και στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους προβλέπω το καιρό στην δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή Όλο Δυτικά. Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.